Κύριε Καπούλου, έρχονται σύντομα αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια για το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Τι είναι αυτό που περιμένουμε και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Όπως τα έχετε διαβάσει, προφανώς αλλάζει ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ήδη έχει αλλάξει. Το ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά δεν υπάρχει. Το ΤΕΙ Πίδου και Ιωνίων δεν υπάρχει. Το ΤΕΙ Θεσσαλία σε λίγο και το ΤΕΙ Στέρεα δεν θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς και τα υπόλοιπα ΤΕΙ θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Θα ενοποιηθούν με τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στις περιφέρειες, τουλάχιστον στην περιοχή περίπτωση τη δικιά μας. Θα ενοποιηθούμε, η λογική είναι να ενοποιηθούμε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Υπάρχει μια επιτροπή, έχει συσταθεί, η επιτροπή δούλεψε, έκανε το πόρισμά της, το έχει στείλει στον Υπουργό. Το πόρισμα προφανώς είναι γνωστό, έχει βγει και στα μέσα. Προτείνουμε νέα τμήματα, προτείνουμε νέες σχολές και περιμένουμε τον Υπουργό να μας καλέσει σε μια συνάντηση για να μας πει αν συμφωνεί, που σε ποια σημεία διαφωνεί και να δρομολογηθεί βεβαίως μετά μέσω Βουλής το αντίστοιχο ΦΕΚ που θα υπάρχει για την ένωση των δύο ιδρυμάτων. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, μια εκτίμηση? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μήνα υποθέτω ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Υπουργό και η ανακοίνωση και από εκεί μετά είναι θέμα των υπηρεσιών να συγγραφεί το σχέδιο του νόμος, αυτό το ΦΕΚ που θα πρέπει να βγει το πρώτο νόμος, να περάσει η δημόσια διαβούλευση, να ακολουθεί η διαδικασία. Τώρα δεν ξέρω και η Βουλή τι διαδικασίες έχει με χρόνους κτλ. Εκτιμώ ότι πιθανότητα πριν το Πάσχα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τώρα θα είναι πριν το μηχανογραφικό, μετά αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά εκτιμώ το σαν τελικό ορίζοντα του Πάσχα και αργά φέτος. Νομίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενοποίησης των δύο ιδρυμάτων. Από το πόρισμα της Επιτροπής, σας βρίσκουν σύμφωνο σαν ίδρυμα στο σύνολό τους οι προτάσεις ή όχι? Κοιτάξτε, είχαν γίνει συζητήσεις και είχαν γίνει αρκετές συζητήσεις. Το Ίδρυμα, εγώ δεν μ' αρέσει να το λέω ως το Ίδρυμα το ΤΕΙ και το Ίδρυμα το Πανεπιστήμιο. Εμείς κάναμε, έτσι όπως λειτουργήσαμε ως Επιτροπή, ως μέλη που προερχόμασταν από το ΤΕΙ, ότι μιλάμε για ένα νέο ενιαίο Ίδρυμα που θα ζήσει και θα υπάρχει στην περιφέρεια Πελοποννήσου και θα αναπτυχθεί. Κατά συνέπεια, το τελικό πόρισμα μας βρίσκε σύμφωνος και γι' αυτό ήταν και ομόφωνο. Τα επιμέρους τώρα, αν το πάμε χωροταξικά, θα μπορούσαμε ίσως ή θα μπορούσε να υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι αρκετά ικανοποιητικό. Τα τμήματα παραμένους έχουν του πρώην ΤΕΙ, δεν αλλάζει κάτι. Τα δύο γεωπονικά γίνονται πενταετή, τα άλλα τμήματα παραμένους έχουν. Ιδρύονται δύο νέα τμήματα στην πρόταση του πορίσματος, στο κάμπους εδώ του ΤΕΙ ουσιαστικά. Εντάξει, σε γενικές γραμμές ήταν ένα. Τα ζητήματα της Πάρτης πώς τα αντιμετωπίζετε όσον αφορά στο παράρτημα? Η πρόταση της Επιτροπής είναι το παράρτημα, το δικό αυτό που έχουμε εμείς ως ΤΕΙ, να κλείσει και να μεταφερθεί η σχολή, το τμήμα αυτό, στο νέο τμήμα που θα γίνει, που προτείνεται να γίνει στην Τρίπολη και στη θέση του να δημιουργηθούν, υπάρχουν κάποιες προτάσεις να δημιουργηθούν ίσως κάποια έδρα διετών εκεί σπουδών, μπορεί κάποιο Ινστιτούτο. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ολοκληρωτικά, αλλά δεν θα μείνει ανεγματάρθρο γιατί είναι ένα κτίριο πολύ καλό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι πολύ καλό, πολύ λειτουργικό και δεν πρέπει να μείνει ανεγματάρθρο. Αλλά και το πανεπιστήμιο, το νέο πανεπιστήμιο, τα δύο τμήματα που θα δημιουργήσει, μπορεί κάλλιστα το ένα να μείνει στο ένα κτίριο και το άλλο στο άλλο. Είναι θέμα το οποίο θα το δούμε όμως, φαντάζομαι, και θα το εκμεταλλευτούμε το κτίριο. Άρα λοιπόν περιμένουμε στο νέο μηχανογραφικό το όνομα του ΤΕΙ Πελοποννήσου να είναι διατυπωμένο διαφορετικά. Δεν θα υπάρχει το όνομα ΤΕΙ Πελοποννήσου, θα υπάρχει Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τώρα, αν θα είναι στο μηχανογραφικό του νέου ακαδημαϊκού του 19-20, στο μηχανογραφικό του 20-21, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί σας λέω είναι και οι χρόνοι που πιέζουν και με το νομοθετικό έργο και με όλα αυτά. Ευελπιστούμε να είναι στο 19-20. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό, πώς θα αντιμετωπίζει αυτό το ενδεχόμενο και αν αλλάζει κάτι στη σχέση αυτό του? Που ξέρουμε και που έχουμε προσλάβει είναι ότι δεν νομίζω να πω ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στα δάχτυλα του ενός χεριού μετρημένες. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια έτσι πρόσληψη από τους συναδέλφους που να είναι αντίθετη. Όλοι το βλέπουν ως θετικό, γιατί είναι η δυναμική πλέον που υπάρχει. Δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Όλοι καταλαβαίνουν πλέον ότι η δυναμική είναι αυτή και κάποιοι μπορεί να είχαν αντιρρήσει, έχουν καμφθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να έχει αντίρρηση. Τώρα το στάτους πώς θα αλλάξει. Υπάρχει το ΦΕΚ του ΤΕΙ Πύρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο ίδιο μοτίβο από ό,τι έχουμε πει, θα κινηθεί και το δικό μας, δηλαδή καθηγητές θα γίνουμε προσωποπαγής, θα κρυθούμε για κάποια στοιχεία του βιογραφικού μας που οι περισσότεροι τα έχουμε και θα προχωρήσουμε πάλι να γίνουμε καθηγητές του Ιδρύματος. Αυτό δεν αλλάζει κάτι δηλαδή ιδιαίτερο και δραματικό ούτε στους διοικητικούς υπαλλήλους, ούτε στα ΕΤΕΠ, ΕΔΥΠ των
των τμήματων. Η ζωή θα παραμείνει εδώ όπως είναι, θεωρώ πιο αναβαθμισμένη, ιδιαίτερα στα τμήματα που θα γίνουν και πενταετία, αλλά και τα υπόλοιπα που θα είναι τετραετούς φοιτησής και θα παραμείνουν στους τετραετούς. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ναι, θα συνεχίσουμε καλά. Λοιπόν, και για την εκπαίδευση και για τους φοιτητές και για εσάς. Έτσι, αυτό θα θεωρούμε και εμείς ότι θα είναι καλό και για γενικότερα. Και για τα παιδιά βεβαίως, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα θα είναι το καλύτερο αυτό το πράγμα. Γιατί άλλο να έχεις δυνάμεις σκορπισμένες και άλλο να τις έχεις μαζεμένες σε ένα κοινό σκοπό. Υπάρχουν συνέργειες με ανθρώπους από το Πανεπιστήμιο. Έχουμε συνεργασίες σε προσωπικό επίπεδο, πολλοί καθηγητές και άλλοι θέλουμε να έχουμε ή θέλουν να έχουμε. Και υπάρχουν διάφορα αυτά. Τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτή η όσμωση και διδασκαλία και να έρθουν εδώ να διδάξουν και εμείς να πάμε εκεί να διδάξουμε. Περισσότερα με τα πτυχιακά. Προφανώς. Διδακτορικά θα είναι ελεύθερα πλέον. Θα έχουμε τη δυνατότητα ως Πανεπιστήμιο να εκπονούμε διδακτορικά από τη δική μας επίβλεψη και όχι να έχουμε κάποιον άλλον ως επιβλέποντα, ας πούμε, που εμείς θα κάνουμε εδώ και τα λοιπά. Είναι θεωρούμε πολύ σημαντικό.